κύριε Δημήτρη Λέρακα, κύριε Παντήδη, κυρίες και κύριοι αγαπητά παιδιά. Θέλω και εγώ να σας καλωσορίσω σε αυτή την σημαντική απόψινη βραδιά που έχει στα θέμα που βλέπετε ως αρχιστή η νοοτροπία νικητή στον αθλητισμό αλλά και γενικότερα στη ζωή. Ο Αστέρας δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο, δεν είναι μόνο ένα άθλημα μέσα στους αγωνιστικούς χώρους και στο πώς θα μπορέσουμε να παρουσιάσουμε δυνατές ομάδες, είτε είναι η πρώτη ομάδα, είτε είναι η ηλικία, είτε είναι η ομάδα της Λίγκας 2 και οι ακαδημίες μας. Είναι και δράσεις. Δράσεις σημαντικές που έχουν να κάνουν και με τα παιδιά όπως σημαίνει. Ένας γονιός ο οποίος παραδίδει ένα παιδί έχει απέτηση το παιδί του να γυρίσει πρώτα γερό και μετά με ψυχική τουλάχιστον ισορροπία. Δεν έχει σημασία να γίνει ποδοσφαιριστής, αυτό το δείξει πορεία των πραγμάτων. Όμως είμαστε υποχρεωμένοι να παραδώσουμε το παιδί στην οικογένεια με προσωπικότητα και με υγεία ψυχική και σωματική. Πρόεδρε, κύριε Φαϊντίδη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά και τιμή για μένα να είμαι εδώ και ειδικά στα νέα παιδιά και στους γονείς που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Ο αθλητισμός είναι υγεία, ο αθλητισμός είναι ό,τι καλύτερο για την νεολαία μας. Εμείς σαν Περιφέρεια Πελοποννήσου στηρίζουμε και τον αθλητισμό και βεβαίως είμαστε πολύ περήφανοι και πολύ τυχεροί που στην Αρκαδία και στην Τρίπολη, στην έδρα της Περιφέρειάς μας, υπάρχει ο Αστέρας. Ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος έχει προσφέρει τόσα πολλά στην Αρκαδία, στο αρκαδικό ποδόσφαιρο, έχει κάνει γνωστή την Τρίπολη στο Πανελλήνιο αλλά και στην Ευρώπη. Νομίζω ότι ο στόχος όλων είναι να είναι και πρωταθλητές. Θα κερδίσουν πολλά ακούγοντας τον κύριο Ιφαντίδη. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Να δώσω για άλλη μια φορά συγχαρητήρια στον Αστέρα Τρίπολης και στον Πρόεδρο για την πρωτοβουλία του και να πω ότι η Περιφέρεια στηρίζει όλες αυτές τις πρωτοβουλίες και στον αθλητισμό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλή ακρόαση. Το Πελέ, το Πελέ, το Πελέ, το Πελέ, το
για σας να το ξέρετε από το μέσα. Γιατί θα το συζητήσω, αλλά πρώτα απ' όλα θέλω να μου πείτε ποιος είναι αυτός. Ναι. Ο Γκάρεθ Μπέιλ. Ο Γκάρεθ Μπέιλ. Ο Γκάρεθ Μπέιλ.